Και τυπικά ξεκίνησε από χθες η αντιπυρική περίοδος στην Ηλία, γεγονός που σηματοδοτεί και την έναρξη των μέτρων πρόληψης που διαμέσου νόμου ισχύουν στη χώρα μας, με κύριο στόχο την αποφυγή πυρκαγιών που σπέρνουν την καταστροφή στο πέρασμά τους. Αυτό συνεπάγεται πως πλέον κανείς δεν μπορεί να βάλει φωτιά για να κάψει υπολείμματα κλαδιών ή οτιδήποτε άλλο χωρίς την έγκριση της πυροσβεστικής και την έγγραφη αδειά της. Να πω ότι από χθες άρχισε και επίσημα η αντιπυρική περίοδος. Τέθηκε και σε εφαρμογή ένα πυροσβεστική διάταξη της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, με την οποία απαγορεύεται το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν εκδοθεί άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η άδεια αυτή εκδίδεται μόνο εφόσον τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις σε νέα πυροσβεστικής διάταξης. Όσον αφορά τα μέσα επιτήρησης και κατάσβεσης των πυρκαγιών, στην Ηλία και φέτος θα σταθμεύσουν στην Αλαβίδα τα δύο Κάναντερ που ήταν και πέρυσι, καθώς και το μισθωμένο ελικόπτερο που με βάση τις εκτιμήσεις θα έρθει την 1η Ιουνίου. Ενώ τα επίγεια μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Εν αέρα μέσα, η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι τα ίδια με πέρυσι, δηλαδή 2 CL15. Αναμένονται περίπου στο τέλος με τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και το ένα μισθωμένο ελικόπτερο το οποίο έρχεται στην Αλαβίδα από την 1η Ιουνίου. Τα πλαίσια της ενίσχυσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού εντάσσεται η ενίσχυσή τους με προσωπικό εποχικό πενταετούς σχέσης εργασίας, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα προκήρυξη για την πρόληψη άλλων 1000 ατόμων για την πυρόσβεση, εκ των οποίων ο αριθμός που θα έρθει στο νομό είναι άγνωστος μέχρι στιγμής. Σε αφορά την αντιπυρική περίοδο, εμείς σαν πυροσβεστική υπηρεσία είμαστε σε ετοιμότητα. Και όλα φέρνουν, ας πούμε, σύμφωνα με τον υπηξιακό μας σχεδιασμό. Σε ό,τι αναφέρατε με το προσωπικό, από σήμερα έχουμε προσλάβει και εποχικούς υπαλλήλους και κάποιοι εποχικοί, πολύ παλιοί εποχικοί υπάλληλοι αναβαθμιστήκαν σε πενταετίες και αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού για 1000 άτομα για εποχικούς υπαλλήλους. Τώρα, τα πόσα άτομα από αυτά θα έρθουν εδώ στο νομό Ηλίας θα καθοριστεί από προκήρυξη που θα βγει μελλοντικά. Κοινή διαπίστωση είναι πλέον πως τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές εκδηλώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αφού η βασική αιτία είναι ανθρωπογενούς χαρακτήρα που δεν έχει συνάφεια με την εποχή αλλά με την προσεκτική ή πρόσεκτη δράση του ανθρώπου. Οι δασικές πυρκαγιές. Εκδηλώνονται και εκτός αντιπυρικής περίοδου, καθότι είναι ανθρωπογενείς, οι αιτίες τους είναι ανθρωπογενείς. Στο 80% των περιπτώσεων αφορούν αμέλειες. Οπότε από την καύση των υπολοιμμάτων καλλιεργιών και με την προσοχή που δίνουν οι πολίτες μας, μπορούν αυτές, αν δεν ληφθούν υπόψη και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή ο αέρας, πιο πολύ ο αέρας, η ένταση του ανέμου, μπορούν οι φωτιές αυτές, όπως λέμε, μέσα εισαγωγικά να ξεφύγουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα σε δασικές εκτάσεις. Είχαμε κάνει και συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου σε αρκετές περιπτώσεις συμπολιτών, ας πούμε, οι οποίοι δεν έδωσαν κανένα αντιδιώσω προσοχή και η πυρκαγιά επεκατέθηκε σε δάσους. Είναι επίσης κοινό αποδεκτό πως η Ηλία παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το θέμα των πυρκαγιών και γι' αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο έως σήμερα ο σχεδιασμός προβλέπει την αντιμετώπιση των φωτιών αλλά και των μέσων που διατίθονται για την κατάσβεσή τους. Οι φορείς του νομού ζητούν την ενισχυμένη παρουσία των εναέριων μέσων πυρόσβεσης ώστε οι πυρκαγιές να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εν τη γενέση τους.